Ποιος δεν απολαμβάνει ένα καλό γέλιο? Το γέλιο είναι γνωστό ότι βελτιώνει τη διάθεση και τη στάση του σώματος. Και μόνο που ακούτε ένα άλλο άτομο να γελάει, μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Μερικές φορές όμως, το υπερβολικό γέλιο μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ίσως έχετε ακούσει για τον Έλληνα φιλόσοφο Χρήσιπο, ο οποίος γέλασε με το ίδιο του το αστείο για να πεθάνει αμέσως μετά. Κάποιοι πίστευαν ότι πέθανε από το πολύ γέλιο. Φυσικά δεν υπάρχει τρόπος να το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα. Ο θάνατος από το γέλιο μπορεί να μοιάζει με παραμύθι. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να υποκύψουν στο θάνατο επειδή γελούν πολύ δυνατά. Το γέλιο από μόνο του δεν σκοτώνει, αλλά μια κατάσταση που προκαλείται από το γέλιο μπορεί να σκοτώσει. Πάμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις. Το γέλιο είναι ένα από τα καλύτερα φάρμακα για την κακή διάθεση. Αλλά το πολύ γέλιο μπορεί να προκαλέσει μία από τις ακόλουθες απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Το ανέβρισμα του εγκεφάλου είναι μια διόγκωση που σχηματίζεται σε ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο. Ορισμένα ανεβρίσματα δεν διαγιγνώσκονται. Ωστόσο, ένα εξόγκωμα μπορεί τελικά να σπάσει και να προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο. Μια ρήξη ανεβρίσματος μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη, καθώς και να προκαλέσει αυξημένη πίεση στην κοιλότητα του κρανίου. Αυτή η αυξημένη πίεση μπορεί να παρεμποδίσει την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα μερικές φορές το άτομο να πέσει σε κόμμα ή ακόμα και το θάνατο. Τα σημάδια ρήξης εγκεφαλικού ανεβρίσματος περιλαμβάνουν τα εξής: ξαφνικός πονοκέφαλος, εμετός, διπλή όραση, ευαισθησία στο φως, σύγχυση. Η ακριβής αιτία του ανεβρίσματος του εγκεφάλου είναι άγνωστη. Εάν έχετε ένα μη διαγνωσμένο ανέβρισμα εγκεφάλου, ένα δυνατό γέλιο θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε ρήξη ή διαρροή. Διαφορετικά συναισθήματα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος. Αυτά περιλαμβάνουν το κλάμα, το άγχος, τον ενθουσιασμό και ναι, ακόμη και το γέλιο. Ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μόνο ήπια συμπτώματα άσθματος. Σε άλλους, ένα δυνατό γέλιο προκαλεί σοβαρή κρίση άσθματος, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή. Χωρίς άμεση θεραπεία του άσθματος, μια κρίση άσθματος που προκαλείται από γέλιο μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια ή καρδιακή ανακοπή. Οι γελαστικές κρίσεις ξεκινούν συνήθως από τον υποθάλαμο. Αυτές οι κρίσεις είναι μοναδικές επειδή συχνά συνδέονται με ανεξέλεγκτα γέλια ή χαχανιτά ενώ είστε ξύπνοι ή κοιμάστε. Το άτομο που έχει την κρίση μπορεί να φαίνεται να γελάει. Αυτές οι συναισθηματικές εκφράσεις είναι βίαιες και ανεξέλεγκτες. Οι γελαστικές επιληπτικές κρίσεις προκαλούνται μερικές φορές από όγκους του εγκεφάλου στον υποθάλαμο. Πολλοί από αυτούς τους όγκους είναι καλοήθεις. Αλλά ένας κακοήθης όγκος, αν και λιγότερο συχνός, είναι επίσης πιθανός. Η επιτυχής αφαίρεση μπορεί να βελτιώσει τα νευρολογικά συμπτώματα και να βοηθήσει τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων. Ο θάνατος από το γέλιο μπορεί επίσης να επέλθει αν το πολύ δυνατό γέλιο οδηγήσει σε ασφυξία. Το πολύ δυνατό γέλιο μπορεί να εμποδίσει την επαρκή αναπνοή ή να προκαλέσει τη διακοπή της αναπνοής του ατόμου, στερώντας από τον οργανισμό του οξυγόνο. Αυτός ο τύπος θανάτου είναι πιθανός σε περίπτωση υπερβολικής δόσης οξυδίου του αζότου. Το υποξίδιο του αζότου είναι ευρέως γνωστό ως αέριο γέλιο. Ένα εισπνεώμενο αναισθητικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ορισμένων οδοντιατρικών επεμβάσεων. Η σύγκοπη είναι μια συνήθως προσωρινή απώλεια συνείδησης ή λιποθυμία που οφείλεται σε αναπαρκή ροή αίματος στον εγκέφαλο. Προκαλείται από χαμηλή αρτηριακή πίεση, μείωση του καρδιακού ρυθμού, αφυδάτωση, εξάντληση και έντονη εφίδρωση. Μερικές φορές η σύγκοπη είναι καταστασιακή και προκαλείται από έντονο βήχα ή γέλιο. Εάν προκαλείται από καρδιακή πάθηση, ένα σχετικό επεισόδιο συγκοπής μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Η συγκοπή λόγω γέλιου μπορεί να μην προκαλέσει καρδιακή ανακοπή, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό απειλητικό για τη ζωή, αν λιποθυμήσετε και χτυπήσετε το κεφάλι σας. Αν και ο θάνατος από το γέλιο είναι πιθανός, είναι μια απίθανη πιθανότητα. Το γέλιο παραμένει ως επιτοπλίστων καλό πράγμα με πολλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ωφέλη για την υγεία. Τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση του επίπεδου του άγχους σας. Μπορεί επίσης να διεγείρει την κυκλοφορία, να χαλαρώσει την ένταση και να βοηθήσει τους μύες να χαλαρώσουν. Το γέλιο μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την πρόσληψη αέρα πλούσιου σε οξυγόνο. Αυτό είναι ευεργητικό για την καρδιά και για τους πνεύμονές σας. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, το γέλιο μπορεί να περιορίσει την κατάθλιψη και το άγχος, βοηθώντας σας να νιώσετε καλύτερα. Η εξάλληψη των αρνητικών σκέψεων και η μείωση του άγχους
μπορούν επίσης να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να μειώσουν τον κίνδυνο ασθένειας. Επιπλέον, όσο περισσότερο γελάτε, τόσο περισσότερες ενδορφίνες απελευθερώνει ο εγκέφαλός σας. Πρόκειται για ορμόνες που προκαλούν ευεξία και όχι μόνο βελτιώνουν τη διάθεση, αλλά και ανακουφίζουν από τον πόνο. Επειδή το υπερβολικό γέλιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένους ανθρώπους, δώστε προσοχή στο σώμα και την υγεία σας. Επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν εμφανίσετε τα συνήθιστα συμπτώματα πριν ή μετά από μια κρίση γέλιου. Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής όπως είπαμε και παραπάνω: έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, διανοητική σύγχυση, δυσκολία στην αναπνοή, προσωρινή απώλεια συνείδησης. Εάν έχετε άσθημα, μιλήστε με έναν γιατρό για τον κίνδυνο κρίσης άσθματος που προκαλείται από το γέλιο. Μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πάντα μαζί σας έναν εισπνευστήρα, ειδικά αν έχετε παρουσιάσει συρρυγμό ή βήχα μετά από ένα καλό γέλιο. Εάν εμφανίσετε σοβαρά συμπτώματα μετά από ένα δυνατό γέλιο, πηγαίνετε αμέσως στα επίγοντα ή καλέστε τον αριθμό άμεσης βοήθειας. Ο θάνατος από το πολύ γέλιο δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Μην αγνοείτε τα συνήθιστα συμπτώματα που αναπτύσσονται μετά από πολύ δυνατό γέλιο. Επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό, ακόμη και για προσωρινά συμπτώματα, για να αποφύγετε μελλοντικές επιπλοκές. Εσάς σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό μετά από πολύ δυνατό γέλιο? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!